Εδώ. Αν γίνει κάτι, θα το ξαναστείλει. Τα παλιά κτίρια έτσι δεν είναι. Θα πω πόσο υπερήφανος μας κάνατε και πόσο συγκινητικές ήταν οι στιγμές που μας χαρίσατε. Αλλά θέλω να ακούσω πιο πολύ από εσάς, πώς ήταν η εμπειρία σας, πώς τα είδατε τα πράγματα και κυρίως τι θέλετε να κάνουμε εμείς από εδώ και στο εξής. Έχουμε κάποια σχέδια, νομίζω τα γνωρίζετε και για το κομμάτι της αθλητικής υποστήριξης, αλλά και νομίζω για πρώτη φορά η χώρα έχει αποκτήσει ένα οριζόντιο σχέδιο αντιμετώπισης των ζητημάτων που αφορούν συνολικά την αναπηρία, το οποίο έχει τεθεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Επικρατείας του Γιώργου του Γεραπετρίτη. Οπότε θα κάνουμε μια τελείως ελεύθερη συζήτηση. Θα μου πείτε καταρχάς τις εμπειρίες σας, πώς είδατε, πώς ήταν η οργάνωση, πώς ήταν οι αγώνες και μετά να πάμε και στα ευρύτερα. Πώς ήταν να ακούς τον εθνικό ύμνο? Ήταν αντιχιαστικό. Και λίγα ίσως λέει. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Ειδικά περιγράφοντας το τι συμβαίνει γύρω μου, ήταν. Ναι. Γιατί μου είχε περιγράψει όλους τους αγώνες, μου έκανε και spoiler. Ναι. Και ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν κώδικο. Τι θα σημαίνουν αθλητών, συμπεριφορά σωστή, ομαδικότητα. Και αυτό που μας έκανε πιο περήφανος. Να είναι καλά, να στέλνει καλά και να είμαστε γεροί να γενιάσουμε συντομότατα το Παραλυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, το οποίο σας αξίζει. Είναι μια σημαντική επένδυση η οποία γίνεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Αττικής και δεν είναι τίποτα λιγότερο από αυτό που σας αξίζει. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για εσάς ως ένας άνθρωπος που και εγώ αγαπώ τον αθλητισμό, αναγνωρίζοντας όμως ότι οι υποδομές τις οποίες χρειάζεστε είναι ειδικές, προσαρμοσμένες στα αθλήματα τα οποία κάνετε και να ξέρετε ότι το έργο αυτό θα έχει θα παρακολουθείτε προσωπικά από εμένα και θα υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε θέσει. Σαν 10 χωριστόνια που έχετε και το πρόβλημα στα μάτια, σταμάτησαν ευαισθητικά κάποια αθλήματα και ασχολήθηκα ιδιαίτερα που έκανα ήδη λίγο στο σχολείο με το αστίβο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε άμεσα. Ναι, δουλειές. Πρώτη φορά θα προκηρύξουμε θέσεις ειδικά για άτομα με αναπηρία. Και αυτό είναι μια δέσμευση την οποία θα την υλοποιήσουμε πολύ γρήγορα. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό το οποίο λέτε. Και νομίζω αν κάτι έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση, με τα καλά μας και τα στραβά μας, είναι ότι όταν βάζουμε ένα στόχο, δουλεύουμε και αποφασίζουμε μια πολιτική, μπορούμε να την υλοποιούμε γρήγορα. Έχουμε πολλά όνειρα. Θέλουμε να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, να ανέβουμε όπως κάναν τα παιδιά στο βάθρο και να ακούσουμε το εθνικό μας ύπνο. Και θεωρώ ότι μικρά πράγματα δεν ζητάμε. Δηλαδή, άμα ξέραμε ότι θα έχουμε τα πλήρη μας μετά τις επιτυχίες, θα είμαμε άλλη ψυχολογία και άλλο κίνητρο να συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να ξαναφέρουμε την ίδια επιτυχία και ακόμα μεγαλύτερη. No.
Ευχαριστώ πολύ.